Θα πάμε στην οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών, όπου θα συναντήσουμε εκεί τον, από εκείνη την οργάνωση τον Γιώργα Δημήτρη, ο οποίος είναι και υποψήφιος εδώ στην περιοχή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα Σαμί. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά κάνουμε πολλά πράγματα μαζί όπως καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Ξέρω πως είναι η διαχειριζόμενη ελευθεριέρα. Ξέρω και από την εμπειρία τη δικιά μου εδώ στην ΕΤ. Εσύ είσαι και αλληλέγγυος συνάδελφος εκεί κάτω. Ναι. Δημήτρη, να μιλήσουμε στον Νικό λίγο. Εσύ είσαι υποψήφιος στην περιοχή μας. Έχουν μείνει λίγες μέρες. Έτσι θέλω να μου πεις λίγο εσύ τι λες για αυτή την εκλογική διαδικασία, η οποία ήταν πολύ σύντομη βέβαια, και πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς να εξελίσσονται και για σένα αλλά και για τον οργανισμό, για το κόμμα που εκπροσωπείς. Σαμί, κοίταξε να δεις. Ισχύει ότι είναι μια πολύ σύντομη αλλά πολύ έντονη παρόλα αυτά προεκλογική περίοδος. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία θα μας εισαγάγει σε πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και σε πολύ σημαντικές αλλαγές. Το κυριότερο θα σπάνει αρκετές αλλαγές στη συνείδηση, ή μάλλον θα καταγραφούν αυτές οι αλλαγές πια και σε εκλογικά αποτελέσματα, οι αλλαγές στη συνείδηση, κυρίως των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Και ελπίζω ότι η οργάνωσή μας και με τα αποτελέσματά της θα καταφέρει και αυτή να εκφράσει ένα κομμάτι αυτών των αλλαγών και να βοηθήσει αρκετά μεγάλο κομμάτι εργαζομένων και φτωχών λαϊκών στρωμάτων να εκφραστούν μέσα από την ΟΚΔΕ. Όταν μιλάτε με τον κόσμο και μιλάτε για το κόμμα σας, το ΟΚΔΕ, τι λένε, το ξέρουν, τι λένε, θα ψηφίσουν, είναι θετικοί, πλησιάζουν με δισταγμό. Κοίταξε Σαμί, η ΟΚΔΕ είναι μια τουλάχιστον εκλογικά σχετικά νέος σχηματισμός, είναι ένα σχετικά νέος σχηματισμός εκλογικά, αλλά παρόλα αυτά τουλάχιστον στα μεγάλα αθλητικά κέντρα και τα εργατικά κέντρα είναι αρκετά γνωστή σαν οργάνωση, με την έννοια ότι έχει μια πολύ μακρόχρονη ιστορία και μια μεγάλη ιστορία αγώνων για σκοπούς και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εδώ να πω λίγο εισαγωγικά ότι η ΟΚΔΕ είναι μια επαναστατική μαρξιστική οργάνωση, εννοώντας να κάνω και μια εισαγωγή για τους ακροατές και όσους δεν μας γνωρίζουν, η οποία έτσι είναι στο ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς, ιδρύθηκε από τον Λέοντα Τρότσκι, και με αυτή την έννοια εκεί κολλάει και ο όρος διεθνιστές στο όνομά μας. Είναι μια οργάνωση που οργανώνει εργαζόμενους άνεργους και νέους και που παλεύει μέσα στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, μέσα στα κινήματα και μέσα στους αγώνες για το πρόγραμμά της, για το οποίο αν μπορείς θα ήθελα να με αφήσει να πω και δύο λόγια γι' αυτό. Φυσικά, νομίζω ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι να αναδείξει και λίγο το πρόγραμμά σας. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, να πω καταρχάς ότι η ΟΚΔΕ σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει για δύο κύριους λόγους. Ο πρώτος είναι κατεβαίνουμε αυτόνομα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες με δικά μας ψηφοδέλτια. Πρώτον, για να καταγγείλουμε αυτήν την μνημονιακή πολιτική της συγκυβέρνησης και της Τρόικας, η οποία μας έχει φέρει ως εδώ, μια πολιτική η οποία έχει ρίξει το 40% της ελληνικής κοινωνίας κάτω από το όριο της φτώχειας, μια πολιτική η οποία έχει ρίξει στην ανεργία πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και άλλες 800.000 περίπου σε μια κατάσταση μίσο ανεργίας όπου πληρώνεται με 200 και 300 ευρώ τον μήνα. Και πολλές φορές δεν πληρώνεται και ούτε και εκείνο το ποσό. Ναι, σαφώς. Μια πολιτική η οποία έχει καταστρέψει τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και που έχει δημιουργήσει εικόνες παιδιών που υποθυμάνε από την πείνα μέσα στα σχολεία, ανθρώπων που ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε, ανθρώπων άστεγων, ανθρώπων ξεκλειδισμένων. Μια κοινωνία στην οποία, για να το πω τόσο απλά, την έχουν στηρώσει με το πάνω από 60% ποσοστό ανεργία στους νέους, το οποίο σημαίνει μια κοινωνία που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ταυτόχρονα, κατεβαίνουμε στις εκλογές για να καταδείξουμε και να καταγγείλουμε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, δηλαδή αυτό το οποίο ο πολλής κόσμος το αντιλαμβάνεται σαν έλλειμμα δημοκρατίας. Για να το πω πιο απλά, η συγκυβέρνηση και το σάπιο καθεστώς το οποίο εκπροσωπεί έχουν δημιουργήσει μια χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα, μια κατάσταση στην οποία κυβερνούσαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως θυμάστε και εσύ, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο κλείσανε την ΕΡΤ και επιβάλλανε μέσα σε μια μέρα. Μια κατάσταση στην οποία όποιος αντιστέκεται έρχεται πολύ σύντομα αντιμέτωπος με τα ΜΑΤ και την αστυνομία,
μια κατάσταση στην οποία οι απεργοί επιστρατεύονται και η νεολαία αντιμετωπίζεται σε κάθε αγώνα της με την απαξίωση και με το ξύλο. Πολύ δε περισσότερο αυτό εκφράστηκε και με τον αποκλεισμό της από την εκλογική διαδικασία για όσους είναι 18 χρονών με οργανωτικά μέσα. Τέλος κατεβαίνει για να καταγγείλει, έτσι, και τους οποιουσδήποτε επίδοξους συμμάχους αυτής της συγκυβέρνησης και αυτού του καθεστώτος, είτε παλιούς είτε καινούριους, δηλαδή τις διάφορες δημάρ, τα ποτάμια και τα φασιστικά μορφώματα από εκεί της Χρυσής Αυγής, που αποτελούν και ένα εναλλακτικό, για να το πω έτσι, στήριγμα του συστήματος. Για το δικό μας πρόγραμμα, και αυτό είναι που κυρίως προσπαθεί να αναδείξει η ΟΚΔΕ μέσα από αυτές τις εκλογές, επί της ουσίας αυτό που προσπαθούμε να εκφράσουμε είναι ένα άλλο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ριζικών τομών σε ό,τι αφορά την οικονομία, για να το πω πιο λαϊκά, ένα αντίστροφο μνημόνιο, με το οποίο οι άξονες του μάλλον είναι οι εξής. Πρώτον, η κατάργηση όλων των μνημονίων και των μνημονιακών μέτρων που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, που είναι ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο που μας κρατάει σε αυτή την κατάσταση, η διαγραφή όλου του δημόσιου χρέους και η άμεση πάυση πληρωμών σε τοκογλύφους και δανειστές, διότι πολύ απλά αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι πέρα από το ότι είναι ένα άδικο χρέος που δεν το δημιουργήσαμε και κακώς το πληρώνουμε οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι ταυτόχρονα, για να το πω έτσι, ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να πληρωθεί αντικειμενικά από τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως και το τελευταίο ευρώ που φεύγει για να πληρωθεί αυτό το χρέος στοιχίζει αυτή τη στιγμή ανθρώπινες ζωές στην ελληνική κοινωνία. Στοιχίζει από νοσοκομεία, στοιχίζει από σχολεία, στοιχίζει από την κοινωνική ασφάλεια, στοιχίζει από μισθούς και από δουλειές ανέργων. Και έτσι, για να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι αυτό το χρέος έχει ρυθμιστεί έτσι όπως το ρυθμίσανε, για να μην πληρωθεί ποτέ. Για να μας έχουν μια ζωή υπόδουλους. Ακριβώς. Για να συνεχίσω, ο επόμενος άξονας, ο τρίτος άξονας, είναι η άμεση έξοδος της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αποτελεί έναν αποικιακό ζουρλομανδία. Για να το πω πιο απλά και έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αποικιακή κατάσταση της χώρας και να πούμε ότι θα βρεθεί λύση για τα προβλήματα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Δεν μπορεί ο τελευταίος κρατικός αξιωματούχος της Γερμανίας ή ο τελευταίος υπαλλήλισκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρχεται σε μια χώρα και να αποφασίζει πόσα σχολεία θα έχει και αν τα παιδιά θα λιποθυμάνε από την πείνα, τι μισθούς θα έχουμε και αν φτάνει κανείς για να ζήσει με αυτούς τους μισθούς, πόσους άνεργους θα έχουμε, πόσοι θα πεθαίνουν από την ασυτεία ή λόγω του ότι έχουν μείνει άστεγοι, αν θα χάνουμε τα σπίτια μας ή όχι, αν θα έχουμε δημόσια ραδιοτηλεόραση ή αν θα έχουμε αυτό το έκτρωμα της νέας ΙΕΝΕΡ που λέγεται νερί. Ταυτόχρονα, για να το πω έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ είναι ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο κανείς δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Είναι δηλαδή ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε για τα συμφέροντα και τα κέρδη των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Με αυτή την έννοια, αυτό το πλαίσιο μπορεί μόνο να ασπάσει. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για να περάσουμε σε έναν εθνικό απομονωτισμό, αλλά ίσα-ίσα για να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε αυτό το οικοδόμημα της υπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη θέση του να φέρουμε μια Ευρώπη πραγματικά των εργαζομένων, μια Ευρώπη πραγματικά των λαών. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στη βάση των κοινών συμφερόντων και των κοινών αγώνων των Ευρωπαίων εργαζομένων και όχι στη βάση διαφόρων συμμαχιών, έτσι, κυβερνήσεων τύπου Ρένδι ή Ραχόη, η οποία άλλωστε στο τέλος δεν είναι και τίποτα άλλο παρά οι Σαμαράδες της Ιταλίας και της Ισπανίας. Τέλος, ο τελευταίος άξονας έχει να κάνει με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αυτό που θα λέγαμε μια ουσιώδη επανεκκίνηση της οικονομίας, όχι απλά στο επίπεδο του να λύσουμε πρόσχερα τα προβλήματά μας, αλλά πολύ περισσότερο να αυξήσουμε την παραγωγή έτσι ώστε να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο λύσης προβλημάτων ή να τα εξαφανίσουμε κιόλας αν γίνεται. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο άμεσα παρά μόνο με την εθνικοποίηση κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο όλων των τομέων κλειδιών της οικονομίας, έτσι ώστε άμεσα τα εργοστάσια που κλείσαν να ξαναξεκινήσουν την παραγωγή, οι προβληματικές επιχειρήσεις που είναι πια πλειοψηφία στην Ελλάδα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνεργος να μπορέσει να ξαναβρει δουλειά. Όλα αυτά, και αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι του προγράμματός μας, αυτό που ίσως μας διαφοροποιεί δηλαδή και από διάφορες άλλες
οργανώσεις ή σχηματισμούς της αριστεράς, κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο και με μια ριζική τομή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, όλες αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, το οποίο, για να συνεννοούμαστε τόσο απλά, είναι μια κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από την άνοδο των αγώνων των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, από την άνοδο της αυτοπεποίθησης, της αυτενέργειας και της αυτοοργάνωσης των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, μέχρι του σημείου να μπορέσουν να επιβάλλουν τον εργατικό και τον κοινωνικό έλεγχο από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο της εθνικής οικονομίας, από το επίπεδο της γειτονιάς και της συνοικίας μέχρι το επίπεδο μιας ολόκληρης χώρας. Δημήτρη, επειδή ο χρόνος τρέχει, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι και άνθρωπος που είσαι μέσα στην κοινωνία, μέσα στα κινήματα, βλέπεις ότι η ελληνική κοινωνία να αλλάζει σε αυτή την κατεύθυνση που λες εσύ, τουλάχιστον έχει δείγματα, υπάρχουν δείγματα, έστω και μικρά που είναι οάσεις που δείχνουν την κατεύθυνση ότι μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Ή πάμε. Κοίταξε Σάμι, πριν 5 χρόνια, ακόμη και το πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι, ένα πιο μετριοπαθές πρόγραμμα από αυτό που αναφέρω εγώ τώρα, θα μας φαινόταν ουτοπικό. Μετά από 5 χρόνια, όχι μόνο λόγω ανάγκης, διότι οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αυτές είναι πια σήμερα, και είμαστε αναγκασμένοι να εκφράζουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων. Mm-hmm. Δηλαδή το καθήκον της ΟΚΔΕ αυτό είναι, να προσπαθεί να βρει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων. Σε αυτό πάνω δεσμευόμαστε και μόνο αυτό μπορούμε να καλύψουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στη σημερινή περίοδο, υπάρχουν και αυτοί οι αγώνες. Υπάρχουν σκληροί αγώνες που ξεκινάνε από το 2010 και φτάνουν μέχρι το σήμερα, είτε μιλάμε για τη γενική απεργία της 5ης Μαΐου του 2010, είτε μιλάμε για το μεγαλειώδες κίνημα των πλατιών, είτε πολύ περισσότερο μιλάμε και για σκληρούς αγώνες που δόθηκαν από το 2012 και μέχρι σήμερα, αυτούς που δώσανε συντριπτικά χτυπήματα στη συγκυβέρνηση, αυτούς οι οποίοι ξυλώσανε τη συγκυβέρνηση, είτε αυτός ο αγώνας λέγεται ο αγώνας των αγωνιζόμενων εργαζομένων της ΕΡΤ, είτε λέγεται ο αγώνας των καθαριστριών, είτε λέγεται ο αγώνας των σχολικών φυλάκων, είτε οι τόσοι πολύ διάσπαρτοι μικροί αγώνες, οι οποίοι έχουν δώσει τόσα πολλά και όμορφα πράγματα για τους ίδιους τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα, ακόμη και στο επίπεδο της αυτενέργειας και της αυτοοργάνωσης. Και όλα αυτά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συγκεντρώσουμε, όλα αυτά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντονίσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τις λύσεις πάνω στα δικά μας προβλήματα. Δημήτρη, κλείνοντας, θέλω να μου πεις το δικό σου το μήνυμα. Κυρίως για τους νέους. Κυρίως για τους νέους που πολύ αποκλείστηκαν και κυρίως για τα παιδιά που κατεβαίνουν και ψηφίζουν πρώτη φορά. Το μόνο μήνυμα που έχω να δώσω στους νέους και το μόνο μήνυμα που έχω να δώσω και στους μεγαλύτερους είναι να αγωνιστούμε. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα των εκλογών, από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι μια αλλαγή της κυβέρνησης, θα φύγει αυτή η σάπια στην κυβέρνηση. Αυτό από μόνο του είναι ένα θετικό γεγονός. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι μόνο με την ψήφο, μόνο με λόγια στη Βουλή δεν θα αλλάξουν τα πράγματα έτσι όσο θα θέλαμε να αλλάξουν. Δηλαδή, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, το ότι θα φύγει αυτό το άθλιο πολιτικό προσωπικό και να φύγει και να πάει στον Αγύριστο, μέσα ή μέσα αυτό, δεν σημαίνει ότι από την επόμενη ημέρα ο εργοδότης θα είναι πιο χαλαρός μαζί μας. Δεν σημαίνει ότι από την επόμενη ημέρα όλοι οι άνεργοι θα μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά. Δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπεριαλιστές δεν θα ασκήσουν τρελούς και πολύ τρομακτικούς εκβιασμούς πάνω στην ελληνική κοινωνία προκειμένου να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Με αυτή την έννοια, για να επιβάλλουμε εμείς τα δικά μας συμφέροντα, χρειάζεται αγώνας, αγώνας, αγώνας. Και για να κλείσω με αυτό, και μακάρι δηλαδή η νεολαία, αν με ακούει, πρέπει να είναι η πρωτοπορία αυτού του αγώνα, για να κλείσω με αυτό, θα κλείσω με τη φράση του αγαπημένου μας συμπατριώτη του Θανάση Καϊφίλια: να συντρίψουμε τους δουλέμπορους. Αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να έχουμε σαν εργαζόμενοι και σαν νεολαία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία με όλη την καρδιά μας και ελπίζουμε να ξαναμιλήσουμε λίγο μετά τις εκλογές για να δούμε και τα συμπεράσματα. Θα υπάρχει τα δικά σου και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω ξανά και μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για το βήμα που δώσατε.
Και εύχομαι κάθε επιτυχία στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, κάθε επιτυχία σε κάθε αγώνα που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας μεγάλος διάλογος μετά στην αριστερά, αμέσως μετά τις εκλογές. Και γενικότερα στην κοινωνία, για να γίνει αυτό που είπε ο Δημήτρης, να επιτέλους να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί τα παρατήσαμε τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, είπαμε. Καλή επιτυχία, είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργας Δημήτρης, υποψήφιος με την ΟΚΘΕ στην περιοχή της Ροδόπης.